Μιλήσει μεγάλη τώρα, θα έγινε. Δεν πάνε να γαμηθείτε που θέλετε να μιλάω. Τι να χαλάρωσε. Τι να χαλάρωσε. Εδώ τα φώτα εδώ πέρα. Το κάθομαι τόση ώρα. Έχω έρθει για γύρισμα. Βλέπω φώτα. Βάλε κι άλλο φως. Βάλε κι άλλο φως. Βάλε κι άλλο φως. Βάλε κι άλλο φως. 740 ευρώ ρεύμα. Εδώ πόσο σας έρχεται δηλαδή. Άμα είναι να έρχομαι να κοιμάμαι εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, εδώ. Βλέπεις αυτό. Επί Πασόκ το βάζανε φωτιά στην Ευδοκία, σε Ζεμπέκι που το έχω δει. Τώρα έχω άνθρωπο που μου λέει: όταν σου έρχεται το ρεύμα, άκου τι θα κάνεις. Θα πας στον κωδικό πληρωμής και θα βάλεις ένα κοσάρικο. Τι, η ΔΕΗ βλέπει ότι ενδιαφέρεσαι. Τι είναι η πρώην μου, να βλέπει ότι ενδιαφέρεσαι. Μα μου ήρθε 890. Πάει 870, αλλά βλέπουν ότι ενδιαφέρεσαι. Ναι, για μένα ποιος ενδιαφέρεται. Που έρχεται ο λογαριασμός και είναι το καρδιοχτύπη, το ψεύτικο, ποιος θα φύγει από το survivor, από το συμβούλιο. Δηλαδή, έρχεται ο λογαριασμός. Διαφημίσεις. Ακρίβεια! Έχει γίνει, θα το πω σαν την Πάολα, της πουτάνας γίνεται με ρεύμα. Τη λατρεύω την Πάολα, κάτω τα χέρια από την Πάολα. Όταν εγώ άκουγα Πάολα με βολάνη, όταν γίνεις γιαγιά και γίνεις άσπρα μαλλιά, πιο πολύ θα σ' αγαπάω. Θα στο λέω ξανά, ακόμα πιο δυνατά. Με έχει προσπεράσει με κορβέτο βολάνη στο Χαϊδάρι και άκουγε βολάνη. Αλήθεια. Γυρνάω και μου λέει, πού να σε βρω. Λοιπόν, ρεύμα. Θέρμανση. Βενζίνη. Σούπερ μάρκετ. Η φασούλα έχει ξεφύγει, αλλά εμείς... Όχι, ακούστηκε σαν το μαλλιάτσι. Η φάση έχει ξεφύγει. Εδώ θα δώσουμε οδηγίες χρήσης για την ακρίβεια κανονικότατα. Tips πώς να γλιτώσετε λεφτά. Θα ξεκινήσω με το ρεύμα. Ανοίγουμε λογαριασμούς και χορεύουμε πυρίχιο, ανάλογα από πού είναι ο καθένας. Τα υπηρώτικα ταιριάζουν. Λέει, θα σε πάω σε ένα υπηρώτικο γλέντι να διασκεδάσουμε. Μαλάκα, όλο το βράδυ. Κυκαϊμό. Και βαρύστε να πω. Τι είναι αυτό με το ρεύμα. Δηλαδή είδα για Γιούλα στο μίνι μάρκετ, η οποία είχε 1100 ευρώ ρεύμα, είχε 4500. Και έχουμε πάντα τους αναλυτές. Λόγω του πολέμου που θα γίνει. Μα εδώ και 4 μήνες είναι λογαριασμοί έτσι. Το ξέραν ότι θα γινόταν. Εν τω μεταξύ, πραγματική ιστορία για ρεύμα. Έχω κατηγορηθεί, είχα δικαστήριο. True story. Είχα φύγει από ένα σπίτι στον Κορυδαλό και επειδή άργησα να καταθέσω ότι έφυγα, ήρθε εις βάρος μου ρευματοκλοπή τσουβέλας Αλέξανδρος, 1900 ευρώ. Κατηγορούμενος ποινικός, τι λέτε ρε παιδιά, και έγραφε ένας μέσα, ξέρω το όνομά μου για το σπίτι. Επισταμένος, ανέβηκε με πένσες, εγώ δεν ξέρω καν τι είναι η πένσα. Μου ζήτησε και ο πατέρας πένσα και του δίνα τανάλια, αυτή είναι η τανάλια, άχρηστο, την πένσα. Πάντα τα μπέρδευα. Έκλεβε ρεύμα και το συνέδε με το σπίτι του στην οδό τάδε στον Κορυδαλό. Εγώ λέω, τον έχουν δει οι γείτονες. Ρε, εμένα έχουν δει οι γείτονες. Και πλήρωσα 1750 ευρώ σε έναν λογαριασμό της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Όλα καλά, όλα ωραία. Και η δικηγόρος μου λέει, αθωθήκαμε. Τι αθωθήκαμε ρε Μαρία, τι αθωθήκαμε. Έδωσα 1700 που φεύγουν σ' άλλα. Γράφεται, στο 051 έφτισε, στο 051. Θα φτύνω σε όλο το επεισόδιο. 1750 ευρώ, 1750 ευρώ ρεύμα. Και η Μαρία μου είπε, αθωθήκαμε. Δεν αθωθήκαμε, τον φάγαμε. Θα αθωνόμουν αν έλεγε 0 ευρώ! 0! Είδε κάρα πέισε, δεν ξέρω. 0 ευρώ! Αυτή είναι αθώος! Αθωώθηκα! Και έχω βρει τεχνικές, από τότε είχα νεύρα, τώρα εδώ γιγαντώθηκα με αυτούς τους λογαριασμούς, να γλιτώνουμε ρεύμα. Στη δουλειά. Τέλος η τηλεργασία. Η τηλεργασία δεν βοηθάει, φίλε, χρεώνεσαι παραπάνω. Δηλαδή, όταν έχεις ρεύμα σπίτι, υπολογιστές και τέτοια τόσο, καλύτερα να πας στη δουλειά Κυριακή. Θέρμανση στην τηλεργασία. Τι, δεν είναι αστείο αυτό, εγώ δεν σας κάνω αστεία, είναι παραδοχή. Μπαίνεις μέσα με την τηλεργασία. Τίποτα, ο υπάλληλος του μήνα, το επεισόδιο Μπομπ Σουγκαράκης, εσύ είσαι ο Μπομπ Σουγκαράκης, είμαι κύριε Καβούρη, ο υπάλληλος του μήνα,
Μαμπό, έχουμε άδεια, έχουμε την εργασία. Βγήκε λίγο ψινάκι. Μαμπό, θα το κάνω κύριο Καβούρη ψινάκι, όχι. Μπο, σουγαράκι, θα το κάνω. Μαμπό, πάει μωρή, ξηκώθηκαν τα καρότερα, χτυπήσει το μανάβι. Θα κάνω ψινάκι, τέτοιο εργοδότη, στο γυροκομείο, μωρή, να. Μα γιατί, μωρή, αφού είναι Σαββατοκύριακο. Θέλω να έρθω στη δουλειά, Κυριακή, κύριε Καβούρη. Θα παίρνετε φορτιστές και τα powerbank στη δουλειά. Θα εκτιμήσετε στην εργασία στο γραφείο εκείνο το αραχνιασμένο πολύπριζο αριστερά κάτω, το οποίο έχει 1 εκατομμύριο ακάρεα. Όταν πέφτει το στυλό από πίσω, κάνεις έτσι το γραφείο και... Κάτι με πειράζει το λαιμό. Είναι η επίθεση των μικροβίων. Δεν έχει μπει η σκούπα εκεί από πίσω ποτέ. Ποτέ είναι οι αράχνες έτσι. Μα χτυπάει το ρεύμα, δεν είναι καλά. Ένα πολύπριζο. Εντάξει, επειδή είμαι άντρας, λέω τόσο, είναι τόσο. Ένα πολύπριζο, το οποίο έχει free breezes, ευκαιρία. Powerbank, φορτιστής δικό σου, φορτιστής της γυναίκας σου, τη συσκευή του παιδιού που το παρακολουθείς από το δίπλα δωμάτιο, ό,τι θες μπορείς να φέρεις, το iPad, όλα θα τα συνδέεις εκεί μυστικά και θα τα παίρνεις φορτισμένα. Σωστά. Άλλο tip για να ζεσταίνεστε και να μην καίτε ρεύμα. Αρμένικη Βίζιτα, η επιστροφή 2022. Αρμένικη Βίζιτα, μαθαίνετε. Αυτό γίνεται με τηλέφωνο. Παίρνεις τηλέφωνο κάποιον να δεις αν έχει πετρέλαιο ή θέρμανση και σε τι φάση είναι. Τρίτο ξάδερφο σου, έχει καιρό να το δεις, τον παίρνεις στη γιορτή του. Καλησπέρα, ξάδερφε! Καλά είσαι! Να περάσουμε, μωρέ, να σας δούμε τώρα, γιατί είδα και το. Είδα τώρα εδώ πέρα το φορτηγό μας έκλεισε. Γιατί βάζατε πετρέλαιο. Καλά, δεν βάλατε πετρέλαιο. Ε, εσείς δεν βάλατε. Να περάσουμε να σας δούμε! Όλη η οικογένεια για 2 μέρες! Και σκάς μύτη έτσι. Μπαίνεις μέσα, κάθεσαι, βγάζεις παπούτσια, κάνεις στο καλοριφέρ. Και παγωμένο να είναι ακόμα, κάνεις ψέμα. Κανονικά. Λες κρύο, 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 28 βαθμούς να βάλει το ερκοντίσιον μέσα. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην φας τουλάχιστον γιατί βγάζουν ξηροκάρπια 9.30 το βράδυ. Δεν σε νοιάζει πείνα, σε νοιάζει ζέστη. Κλακ, κλακ, κουμπώνεις και ξηροκάρπια. Δίνεις και στα παιδιά ουίσκι να ζεσταθούν 11 χρονών. Να μπει ουίσκι. Το παιδί είναι 11 χρονών να μάθει να πίνει. Κλακ. Yes. Μπορώ να πάω λίγο τουαλέτα. Ε, ναι, πού είναι εκεί. Βγάζεις ρούχα κανονικά, έχεις δεύτερο βρακάκι, ξέρεις, στο μπουφανάκι, πετάς ένα ουόμο άντρας. Δεύτερο βρακάκι, κάνεις και ένα μπανάκι, ωραίο, με τα δικά τους καθαριστικά. Καλά, εμείς οι άντρες με το ίδιο κάνουμε όλο, πάνω κάτω, πόδι. Και βγαίνεις έξω με πετσετούλα, βρεγμένο μαλλί, μπουρνουζάκι. Σ' αγαπάω, ρε φίλε, νιώθω, μου είπες σαν το σπίτι μου, θα το πληρώσεις ακριβά. Θα σου πεις σαν το σπίτι σου. Άρχοντας, είναι η εκδίκησή σου. Τέλειο, είναι η ευκαιρία σου. Φέρνεις και λες, σας έχω φέρει. Βλακίες τώρα, πάω αγοράσω ένα ψευτο ουίσκι εκεί πέρα ή αυτά τα παλιογλυκά. Ξέρω εγώ τι ψυγεία έχουν εκεί πέρα. Φέρνεις κατεψυγμένη τη ρόπιτα που σου έχει στείλει η μάνα σου πριν 6 μήνες που λες τι τα κουβαλάω αυτά από το χωριό ενώ γλύφεται και το ταψί και το πας εκεί. Την έφερα να την ψήσουμε εδώ να την ευχαριστηθούμε. Τρώει τη μισή οικογένειά σου. Αυτός έχει και ζάχαρο, πολυστερίνη, τσιμπά λίγο. Τρώει και την άλλη μισή οικογένειά σου. Πλένεις και το ταψί εκεί. Δεν μπορώ να τα βλέπω βρώμικα. Σε τα δικά σου πλένεις. Λένεις κανονικά και περνάς απέναντι. Είσαι άρχοντας, έχεις περάσει μέρα φοβερή. Αυτή η μέρα που γλίτωσες νερό, θέρμανση, πετρέλαιο, αυτά είναι με βάση τα νέα δεδομένα 98 ευρώ, έτσι τη μέρα. Και το κάνεις και με άλλους θείους. Όλοι έχουμε μεγάλα σόγια, είναι ευκαιρία της εκμετάλλευσης. 4 Μαρτίου σήμερα είναι ο Σίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Γιορτάζει ο Μάκης, ο Γεράσιμος, η Γερασιμούλα. Του Ιορδανίτου, ο Τζόρνταν. Μπορείς να το κάνεις και με τον Μάικλ, τι έγινε, είσαι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ποιος Πίπεν και Πίπες λέει τώρα αυτός ο Πίπες εκεί πέρα. Μάκη από το Αίγιο, τι έγινε, αγόρι μου, με έφερε ο δρόμος. Όλους τους Μάκηδες τηλέφωνο, Παπασημακόπουλο κανονικά. Μάκη, Τζέραρτ, Γεράσιμο, τι γιορτάζεις, είσαι καθολική, τι είστε εκεί πέρα στην Αγγλία. Έρχομαι από εκεί να μου το εξηγήσεις. Α, βάλε εδώ πέρα. Ποια είναι η λύση για την ακρίβεια, ποια είναι η λύση, only fans, όλοι. Και ο Κυρπέτρος απέναντι, με τη δίπλα εδώ στην κοιλιά. Θέλεις πατουσάκι από Κυρπέτρο? Only fun. Γιατί να μην βγει τον Γκίλφ, η κυρία Σιμίνα, από την κάτω γειτονιά, που ο άντρας της είναι και νέο κόρος. Και τι έγινε? Only fans. Έχω να πάω λαϊκή. Α, πάρτο. Ζαρωμένος απ' την Ιρλή. Όλοι και τον μπέικον από πάνω. Παιδιά, ή θα κάνουμε only fans, ή δεν θα κάνουμε. Δεν κατάλαβα, γούστα είναι αυτά. Μια χαρά είναι η κυρία Σιμίνα. Only fans, τελείωσε. Ξεγυμνωθείτε. 45 ευρώ η φωτογραφία. Θες το μεγάλο μου δαχτυλάκι, δώσε 10 ευρώ. Παπ, 1 κιλό ντομάτες. Θα πάνε 10 ευρώ μετά τον πόλεμο με Ουκρανία. Μια χαρά.